Το που ακούω αυτή τη στιγμή μου θυμίζει το έθεσε αυτόν εκτός κόμματος. Το έχουμε ξανακούσει άπειρες φορές το έθεσε αυτόν εκτός κόμματος. Και δεν μπορεί να είναι αληθές αυτό, δεν μπορεί να είναι αληθές αυτό, όταν όλοι σας έχετε χρησιμοποιήσει κατά κόρον, και όταν λέω όλοι σας το εννοώ, προοδευτική συμμαχία. Θυμίζω πώς έφυγε ο κύριος Θοδωράκης, που αυτή τη στιγμή είναι σπίτι του. Θυμίζω ότι προοδευτική συμμαχία στην Ελλάδα σημαίνει, και το λέω αυτό γιατί ανήκω στο ΚΚΕ, εμείς χάσαμε 4 δήμους από τους 5 που είχαμε. Για να δεν τι λέμε εμείς προοδευτική συμμαχία. Να τελειώσω. Να τελειώσω, δεν σε διακόψα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν σκοπεύω να ασχοληθώ με τα εσωτερικά του κοινάλ, πολλό μάλλον με άλλα εσωτερικά. Μόνο με τον αντίκτυπο που έχουν έξω στην κοινωνία. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν θα έρθει η ώρα της σύγκρουσης, πάμε για ΣΕΑ ΔΕΔΗ, πρέπει να δούμε ποιος θα είναι με τους εργαζόμενους. Και το είδαμε και με φρουρά και με ξύλο. Όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για άλλα πράγματα, για ΝΑΤΟ, για Ευρωπαϊκή Ένωση, για Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένη, αν θα είναι από εδώ ή αν θα είναι από εκεί και τι μορφή θα έχει και πώς θα έχει και ποιος κάνει συμμαχίες, θυμίζω μόνο ένα πράγμα. Μάλιστα, στη γλώσσα μου να το λέω, θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Ζούμε σε αυτό τον τόπο όταν έλεγε το ΚΚΕ. Έρχεται συνεργασία ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία και θα πάνε μαζί. Κατά τα πρότυπα τότε Μέρκελ Γένσερ. Μπορεί να επαναληφθεί, κυρία Κανέλη, αυτό με το κοινάλ. Με συγχωρείτε. Μετά την ημέρα που ξυπνήσατε το πρωί, με την πρώτη φορά αριστερά, να συγκυβερνάει επί 4 χρόνια με τον Καμένο. Μέσα στη Βουλή να ακούγονται φράσεις του τύπου στα 4. Μετά να ακούγονται φράσεις θα σε πάω μέχρι τέλος. Θα έρθει κάποιος να πει σήμερα στο ΚΚΕ όταν βγαίνει. Δηλαδή είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα, ειλικρά σας το λέω. Μου λένε χάσαμε. Δεν χάσαμε κανένα Δήμο. Όταν συνασπίστηκαν όλοι και μόνο τα ποσοστά να δει κανένας που αντιτάσσουμε αυτή τη στιγμή, θα παραμείνουμε η μοναδική ουσιαστική αντιπολίτευση στη μνημονιακή και ευρωενωσιακή πολιτική. Θεωρείτε διότι έχετε, ακούστε με αγαπητές συνάδελφοι, έχετε ένα μνημόνιο γαλάζιο, ένα μνημόνιο γαλαζοπράσινο, ένα μνημόνιο ροζωτή. Ροζωτή, με τι να το πω τώρα. Ροζωτή, με τι να το πω. Τι σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα, κύριε Κανέλη. Τι σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα, ότι. Θα σας πω εγώ τι σημαίνει για την επόμενη μέρα. Εάν δεν εξαφανιστεί ως οφείλει και έχει δείξει τάσεις τέτοιες ο ελληνικός λαός, και εδώ αποκλείεται να μην υπάρξει ομοφωνία, φαντάζομαι και ελπίζω και θέλω να πιστεύω, υπάρχει μία τάση αποναζιστικοποίησης ακόμα και των αφελών. Ακόμα και των αφελών. Επομένως, οι σβαστικούχοι. Πρέπει να φύγουνε. Αυτοί που φοράνε τη σβάστικα πρέπει να φύγουνε από το ελληνικό κοινοβούλιο. Πρέπει να βγούνε. Όποια και να είναι η επόμενη μέρα. Αν θέλει κάποιος να βλέπει κάτι της προκοπής, πρέπει να βλέπει την πτώση που πρέπει να την κάνει συντριβή. Για να πάμε σε πρακτικά πράγματα. Δεύτερον, μπήκαμε ήδη σε προεκλογική εκστρατεία. Επομένως, οι κινήσεις καθενός κόμματος ενδεχομένως περιλαμβάνουν και τη στρατηγική τους για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, εγώ μπορώ να μιλήσω για το δικό μου το κόμμα. Δεν μπορώ να μιλήσω για τη στρατηγική των άλλων κομμάτων. Αν είναι ο Καμίνης καλύτερος από τον Βενιζέλο και αν ο Βενιζέλος είναι καλύτερος από τον Καμίνη. Και αν πήγε κάποιος με κάποιον ή δεν πήγε κάποιος με άλλον. Από την ώρα που η κυρία Μεγαλοκονόμου έχει μετακινηθεί, από την ώρα που η ψήφος εμπιστοσύνης εξαντλήθηκε σε ψήφους, εράνισμα ψήφων, πάσης φύσεως και αποχρώσεως από οποιοδήποτε χώμα προερχόμενους, όταν έχει 20 χρόνια που εγώ στη Βουλή και έχω δει να γεννιούνται και να πεθαίνουν κόμματα μέσα στη Βουλή, έχω δει μετακινήσεις απίστευτες, δεν μπορώ να πέσω στην υποκρισία. Ότι αλλάζει το τοπίο, γίνεται συγκλονιστικό, ενοχλεί το χρώμα, με μπλε και πράσινους κόκκους έχει πορευτεί η Ελλάδα 45-50 χρόνια. Κυρία Κανέλη, δεν αλλάζει το τοπίο όμως εκ των πραγμάτων εδώ. Ποιο τοπίο, ποιο τοπίο. Ένα κίνημα αλλαγής. Οι πόλοι πώς θα δημιουργηθούν οι πόλοι τώρα. Ο κ. Βενιζέλος που εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο πόλο αποχωρεί. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει κοινά αναχώματα στο ΝΑΤΟ θα κάνει ποιο. Αυτό που γλύφει τον Μπάιερ από το πρωί ως το βράδυ. Μα εκ των πραγμάτων όμως και το αναχώματα θα κάνει ποιος. Θα κάνει αυτός ο οποίος τσακώνεται μεταξύ Βέμπερ και Τίμερμανς, αλλά η πολιτική μένει η ίδια. Αναχώματα όταν το 80% των βουλευτών του Ευρωκοινοβουλίου ψηφίζουν στην ίδια κατεύθυνση, θα κάνουν αλλαγές στα πρόσωπα και όχι ιδέες. Στα σοβαρά μιλάμε τώρα. Πιστεύατε εσείς ποτέ ότι πρώτη φορά αριστερά θα συγκυβερνούσε με τους Ανέλ. Και ποιο τι λέω. Προσέξτε καλά, γιατί η κατηγορία που απευθυνόταν μία ζωή στο ΚΚΕ και ειδικά από τους αριστερούς ήταν, γιατί δεν πάμε μαζί στην πλατεία.
Κυρία Κανέλη, και πήγανε με τον καμένο στην πλατεία. Ένα λεπτάκι. Να μιλήσουμε όλοι μαζί, να δώσουμε τον λόγο στην κυρία Ρεπούση, να την ολοκληρώσετε παρακαλώ τη φράση. Εγώ να τελειώσω τη φράση μου. Επειδή αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι μονολογείται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα δώσουμε και τον λόγο στην κυρία Ρεπούση και θα επανέλθουμε. Κανένα άλλο μονόλογο δεν σα πειράζει. Δεν μα πειράζει κανένα μονόλογο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, περίμενα τη συζήτηση μια χαρά. Δεν με διακόψετε για να μου πείτε μια ερώτηση για να την απαντήσω. Αυτό θέλουμε. Ο μονόλογος, ξέρετε γιατί είναι μονόλογος. Ε? Δεν έχετε τι να μου απαντήσετε σε αυτό. Δεν μπορείτε να μου πείτε ότι υπάρχει πρώτο μνημόνιο, δεύτερο μνημόνιο, τρίτο μνημόνιο, τέταρτο. Το οποίο μνημόνιο αυτό αυτή τη στιγμή το έχουν μοιραστεί και τα τρία κόμματα. Και έρχεστε και μου λέτε ότι ανακατεύετε το σκηνικό επειδή κάποιος θα λέει είχα 2,5 ευθύνη. Ή είναι θέμα προσώπων. Δηλαδή η μνημονιακή πολιτική που ακολούθησε το Πασόκ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία ήταν θέμα προσώπων. Φταίει ο Βενιζέλος δηλαδή. Ο κάθε Βενιζέλος. Αν μου επιτρέπετε να δώσουμε τον λόγο σε αυτή τη συζήτηση, γιατί ποιος έφταιγε. Ήμουν και εγώ πολλή ώρα πριν την κυρία Κανέλη. Έχετε δίκιο, κυρία Ρεπούση, μισό λεπτό. Θα ξανακάνουμε κουβέντα, κύριε Κανέλη. Κάπου να πατάμε στην πραγματικότητα και να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν πρόκειται να αλλάξει παρά μόνο. Να σας πω κάτι. Θα αλλάξει το τοπίο όταν το κουκουέ αποκτήσει εκείνη τη δύναμη που να εμποδίζει τι αποφάσει. Ποια είναι αυτή. Αυτή η δύναμη ποια είναι. Θα τη δείτε στι επόμενε εκλογέ. Ψεκασμένη. Με είπε ψεκασμένη. Λοιπόν, πάω μαζί με του ψεκασμένου. Και τολμά να το λέει ποιο. Η Ρεπούση αυτό για το κουκουέ. Τα 100 χρόνια δεν φτάνουν για να τη αλλάξει το κεφάλι, αυτό είναι βέβαιο. Απ' την άλλη μεριά όμω, οι μετακινούμενοι 100 χρόνια κουκουέ δεν φτάνουν. Θέλει άλλα 200 κουκουέ. Και πάρη δεν θα αλλάξει θέση. Διότι αυτέ οι αιμονέ να παρουσιάζουμε τα πρόσωπα όταν εκείνα τα θέλουν, καταρχήν λέει ψέματα ότι κυβερνάνε 4 χρόνια χωρί ψεκασμένου. Διότι η αλήθεια είναι ότι όπως είπε η κυρία Φωτίου, κυβερνάνε μόνο 9 μήνες ελεύθεροι. Πιο πριν ήταν αλυσοδεμένοι. Ήταν αλυσοδεμένοι με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, ήταν αλυσοδεμένοι με το Βαρουφάκι, ήταν αλυσοδεμένοι με το Λαφαζάνι, που αυτή τη στιγμή τους θεωρούν οι ίδιοι γκρουπούσκουλα για να ψαρέψουν την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ. Γκρουπούσκουλα! Οι ίδιοι που τους μετατρέψανε σε γκρουπούσκουλα. Μιλάνε τώρα για δημοκρατία και πρόοδο οι άνθρωποι που πήρανε δημοψήφισμα και τολμήσανε και είπαν ότι είναι δημοψηφισματικού χαρακτήρα οι ευρωεκλογές. Πήρανε το όχι του ελληνικού λαού και το κάνανε ναι. Στο όχι πάντως λοιπόν, εσείς δεν ήσασταν μαζί. Σοβαρολογείτε. Ήμασταν όχι απέναντι στο πραγματικό όχι που λέγαμε εμείς, που δεν είναι ούτε πράσινο ούτε μπλε. Είναι όχι. Λοιπόν, μην το συζητάμε. Μην το συζητάμε. Με τον τρίτο δρόμο για τον σοσιαλισμό να περνάει μέσα από αγιοποιήσεις και δαιμονοποιήσεις προσώπων εκ των πραγμάτων, ο βαθύτερος αντικομουνισμός προέρχεται από την μεταλλαγμένη προς τα δεξιά αριστερά. Και κατά την άποψή μας η επιλογή, όταν πάνε να φτιαχτούν αυτοί οι δύο πόλοι, θα είναι μεταξύ δύο δεξιών. Μάλιστα. Μίας πιο light και μίας πιο σκληρής. Ωραία. Εγώ λοιπόν, θέλω να πω ότι ένα λεπτάκι παρακαλώ.